Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Την προηγούμενη Κυριακή αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και με το θέμα το περιβόητο που μας προβληματίζει, το θέμα της διακοπής του μνημοσύνου των επισκόπων, των οικουμενιστών, των αιρετικών επισκόπων. Σας παρουσίασα λοιπόν πολύ σύντομα, σας διάβασα τον κανόνα, μόνο για να δείτε τι λέει ο κανόνας και σας τον ερμήνευσα πολύ σύντομα. Δεν τον ανέλησα ερμηνευτικά, θα τον αναλύσουμε σε 2, 3, 4 μαθήματα, δεν ξέρω. Απλώς τον ανέλησα για να δείτε τι λέει ο κανόνας, ο οποίος κανόνας λέει, για να σωστώ περιφραστικά, παρακαλώ. Ο κανόνας λέει ότι αν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, του Μητροπολίτου, του Επισκόπου, ανάλογα με το ποια βαθμίδα είναι, για κάποια εγκλήματα, για κάποιες παραβάσεις, όχι δογματικές, όχι σε θέματα πίστεως, αλλά για κάποιες άλλες παραβάσεις διοικητικές ή ηθικές. Μόνο ότι και στα ηθικά θα δούμε ότι μπορεί κανένας και στα ηθικά να διακόψει, αλλά αν κάποιος για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από θέματα πίστεως, διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, του Μητροπολίτου, του Επισκόπου, αυτός δημιουργεί σχίσμα και καθερείται. Το λέει στο πρώτο μέρος ο κανόνας, ο 15ος. Λέει ο κανόνας, ή της πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης τολμήσει αποστείνε της προς τον οικείο Πατριάρχη κοινωνίας και μη αναφέρει το όνομα αυτού, δεν μνημονεύει το όνομά του, όπως ορίζεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά προεμφανία συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως, πριν τον καταδικάσει η Σύνοδο, για οποιοδήποτε έγκλημα έχει κάνει, σχίσμα ποιήσει. Αυτός κάνει σχίσμα, είναι σχισματικός. Αυτόν όρισε η Αγία Σύνοδος να είναι αλότριος από την ιεροσύνη, να καθαιρεθεί. Απλώς να ελεγχθεί γι' αυτό. Και αυτά βέβαια τα λέμε, λένε οι πατέρες εδώ, περί των προφάσιτινών εγκλημάτων των οικείων αφισταμένων προέδρων και σχίσμα ποιούντων. Αυτά ισχύουν για αυτούς οι οποίοι με πρόφαση κάποια εγκλήματα, κάποια αδικήματα των επισκόπων, όχι δογματικά, διακόπτουν το μνημόσυνο. Και παρακάτω λέει, αυτό είναι το σημαντικό. Εκείνοι λοιπόν τιμωρούνται, καθαιρούνται γιατί είναι σχισματικοί. Δεν ισχύει όμως για εκείνους οι οποίοι λόγω αιρέσεως, η γάρ διαίρεσιν τεινά παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην της προς τον Πρόεδρον Κοινωνίας σε αυτούς διαστέλλοντες, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κοινωνία με τον Επίσκοπό τους για κάποια αίρεση, η οποία αίρεση είναι καταδικασμένη από Συνόδους και από Πατέρες, όταν αυτός ο Πρόεδρος εκείνου δηλωνώνει την αίρεση δημοσία κηρύττοντος, όταν κηρύσσει την αίρεση δημόσια και γυμνεί την κεφαλή, ήτι ούτι ου μόνον την κανονική επιτιμήση ου χυπόκεινται προς την οδική διαγνώσεως εαυτούς και τα λοιπά, αλλά και τις πρεπούσεις τιμής της Ορθοδόξης εκκληωθήσονται. Αυτοί λοιπόν που διακόπτουν το μνημόσυνο του Επισκόπου ο οποίος κηρύσσει αίρεση, όχι μόνον δεν δημιουργούν σχίσμα και δεν τιμωρούνται, αλλά πρέπει να τιμώνται κιόλας. Και σε μετοχή έχει και το αποτυχίζοντες εαυτούς της προς τον καλούμενον επίσκοπον κοινωνίας αποτυχίζοντες, από το οποίο έχει παραχθεί και το αποτύχηση, που το λέμε σήμερα. Διακοπή μνημοσύνου και αποτύχηση είναι συνώνυμα. Και δικαιολογεί για ποιο λόγο πρέπει να επαινούνται και όχι να τιμωρούνται, ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν και ου σχίσμαρε την Εκκλησία κατέτεμων, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία εσπούδασαν. Αυτοί λοιπόν καλά κάνουν και διακόπτουν το μνημόσυνο, διότι δεν κατεδίκασαν επισκόπους, αλλά ψευδεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους. Και δεν προκάλεσαν σχίσματα, αλλά προφύλαξαν την Εκκλησία από σχίσματα. Αυτός ο κανόνας δεν είναι ο μοναδικός. Αν γυρίσετε ενωρίτερα των Αγίων Αποστόλων που λέει η σελίδα επάνω, των Αγίων Αποστόλων,
Ο κανόν λάμπδα α. Τον έχετε, ο κανόν λάμπδα α. Ο κανόν λάμπδα α, ο αποστολικός. Δέστε τι λέει. Παρακαλώ. Ή της πρεσβύτερος καταφρονήσας του Ιδίου Επισκόπου χωρίς συναγάγη και θυσιαστήριον έτερον πήξη μηδέν κατεγνωκός του Επισκόπου εν ευσεβία και δισεωσύνη καθερίστος φύλαρχος. Δέστε πάλι, είναι ακριβώς το ίδιο. Πιο σύντομα λέει, όποιος πρεσβύτερος καταφρονήσει τον Επίσκοπό του και χωρίς συναγάγη και κάνει σύναξη ξεχωριστή. Δεν θέλω εγώ να ανήκω στον Μάξιμο, στον Παντελεήμονα και κάνω μια δική μου εκκλησία. Ή της πρεσβύτερος καταφρονήσας του Ιδίου Επισκόπου χωρίς συναγάγη και θυσιαστήριον έτερον πήξη και κάνει άλλο θυσιαστήριο. Όπως έκαναν μερικοί από τους παλιμερολογίτες. Έφυγαν από την εκκλησία και έκαναν δικά τους, δικές τους εκκλησίες, δικές τους συνόδους και θυσιαστήριον έτερον πήξη, άλλο θυσιαστήριο. Μηδέν κατεγνωκός του Επισκόπου εν ευσεβία και δικαιοσύνη. Αυτό έχει σημασία εδώ. Είναι η εξαίρεση. Δηλαδή λέει εδώ ότι όποιος πρεσβύτερος καταφρονήσει τον Επίσκοπό του και κάνει ξεχωριστά συναγωγή και επίξει ξεχωριστό θυσιαστήριο χωρίς να κατηγορεί τον Επίσκοπό του για ευσέβεια και δικαιοσύνη. Το ευσέβεια είναι δόγμα. Δηλαδή αυτός ο οποίος κατηγορεί τον Επίσκοπο για ευσέβεια και δικαιοσύνη δεν θεωρείται ως φύλαρχος και δεν καθαιρείται. Δηλαδή η σειρά του κανόνος είναι «Ή της πρεσβύτερος καταφρονήσας του Ιδίου Επισκόπου χωρίς συναγάγη και θυσιαστήριον έτερον πήξη καθερίστο ως φύλαρχος». Αυτός λοιπόν να καθερείται γιατί είναι φύλαρχος. Αλλά είναι η παρενθετική πρόταση «μηδέν κατεγνωκός του Επισκόπου εν ευσεβία και δικαιοσύνη», όταν δεν κατακρίνει τον Επίσκοπο για ευσέβεια και δικαιοσύνη, αυτός να καθερείται. Επομένως, όποιος κατακρίνει τον Επίσκοπο για δυσέβεια και για αδικία, αυτός δεν καθερείται, δεν περιλαμβάνεται. Δηλαδή αυτός ο οποίος κάνει άλλη συναγωγή χωρίς και ξεχωρίζει τον εαυτό του λόγω ευσεβίας, αυτός δεν τιμωρείται ως φύλαρχος, ούτε καθερείται. Είναι αυτού τους οποίους επαινεί ο 15ος κανόν. Και δικαιολογεί εδώ γιατί πρέπει να καθερείται αυτός ο επίσκοπος ο οποίος φεύγει από τον επίσκοπό του μηδέν κατεγνωκός του επίσκοπου. Αν ο επίσκοπος δεν είναι ασεβής, ούτε είναι άδικος, γιατί να φύγεις από τον επίσκοπο. Αν όμως είναι ασεβής, αιρετικός και άδικος, τότε μπορείς να φύγεις. Αυτό είναι ο 301ος κανόνας. Εκείνοι όμως οι οποίοι ενώ ο επίσκοπός τους είναι ευσεβής και δίκαιος φεύγουνε τύρανος γαρέστην. Αυτός θεωρείται ως τύρανος, ως αύτος. Ως αύτος δε και οι λοιποί κληρικοί και όσοι εν αυτό προστώνται οι δε λαϊκοί αφοριζέστουσαν. Ο πρεσβύτερος ο οποίος λοιπόν φεύγει από τον επίσκοπό του και κάνει δική του παραγωγή και δεν θέλω να πω τώρα ονόματα αλλά έχουμε και στην εποχή μας παραδείγματα τέτοιων κληρικών. Οι οποίοι τιμωρήθηκαν για άλλα θέματα, έκαναν δική τους εκκλησία και μαζεύουν κόσμο τώρα, όχι για θέματα ευσεβίας και δικαιοσύνης, αλλά επειδή έκαναν καταχρήσεις οικονομικές κτλ. Και τώρα εμφανίζονται ως Ορθόδοξοι. Λυπάμαι πάρα πολύ να πω ονόματα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, μόνον για θέματα ευσεβίας και δικαιοσύνης, μηδέν κατεγνωκός του επισκόπου. Αν κάποιος για λόγους είναι καταχραστής, είναι κλέφτης, είναι μοιχός, είναι και τον τιμώρησε ο επίσκοπος και αυτός δεν υπολογίζει την τιμωρία του επισκόπου αλλά κάνει δική του εκκλησία, αυτός πρέπει να καθαρίζεται. Μόνο σε περίπτωση που για λόγους ευσεβίας και δικαιοσύνης κάνει δική του σύναξη, τότε μόνον δικαιολογείται. Ήθελα λοιπόν και αυτόν τον κανόνα να σας παρουσιάσω εδώ προς επίρρωση του 15ου κανόνος. Αν μάλιστα δείτε τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας, θα δείτε εκεί αριστερά στο περιθώριο που έχει τους σχετικούς κανόνας, τον έχει πρώτο, Αποστολικός Λάμδα Α, στον κανόνα για να μάθετε να χρησιμοποιείτε και το πηδάλιο. Στον κανόνα Ι5 της Πρωτοδευτέρας, Ι5 της Πρωτοδευτέρας,
αριστερά στο περιθώριο έχει μια γραμμή με μικρά γράμματα, με μικρά γράμματα. Εκεί είναι οι σχετικοί κανόνες. Είναι οι σχετικοί κανόνες και εκεί έχει αποστολικός λάμδα αλφα. Είναι αυτός που σας διάβασα. Είναι σχετικός με τον 15ο. Τώρα σας έχω δώσει και τον κανόνα αλφα του Μεγάλου Βασιλείου. Παρακαλώ. Είπατε. Δεν έχεις. Τι δεν έχεις. Σας έχω δώσει και τον κανόνα αλφα του Μεγάλου Βασιλείου. Παρακαλώ. 587 σελίδα. Γιατί σας το έδωσα. Γιατί σας έδωσα τη φωτοτυπία αυτή. Παρακαλώ. Διότι ο 15ος κανόν, τον οποίο διαβάσαμε την προηγουμένη Κυριακή και σήμερα, κάνει λόγο ότι όποιος επίσκοπος κηρύσει γυμνή τη κεφαλή αίρεση, αυτού μπορούμε να διακόπτουμε το μνημόσυνο. Και ο Μέγας Βασίλειος εδώ, πολύ πιο νωρίς από τον κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, μας κάνει μια διάκριση την οποία όλοι μαθαίνουμε στις θεολογικές σχολές, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με το κανονικό δίκαιο, μας κάνει μια θαυμάσια διάκριση που είναι κλασική, ποιες είναι οι εκκλησιολογικές εκτροπές. Δηλαδή, ποια εγκλήματα μέσα στην Εκκλησία παρατηρούνται. Και μας λέει τρία εγκλήματα. Τρία εγκλήματα εκκλησιολογικά που υπάρχουν από τους ιερείς, από τους επισκόπους. Ποια λοιπόν είναι αυτά. Δέστε λοιπόν τον κανόνα Α, είναι μια επιστολή την οποία στέλνει στον Αμφιλόχιο Ικονίου. Γύρω 1, 2, 3, 4, 5, 6, στον έκτο στίχο. Όθεν τα μεν αιρέσεις ονόμασαν. Τα βρήκατε. Όθεν τα μεν ορώσεις ονόμασαν. Τα δε σχίσματα. Τα δε παρασυναγωγάς. Έχουμε λοιπόν εκκλησιολογικές εκτροπές, εκκλησιολογικές παραβάσεις τρεις. Αίρεση, σχίσμα, παρασυναγωγή. Αίρεση, σχίσμα, παρασυναγωγή. Και μας εξηγεί τι είναι το καθένα. Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλοτρεωμένους. Αιρετικοί είναι εκείνοι οι οποίοι είναι παντελώς κομμένοι, αποκομμένοι από την Εκκλησία και κατά αυτήν την πίστην απειλοτρεωμένοι και είναι ξένοι ως προς την πίστη, έχουν διαφορετική πίστη, έχουν διαφορετικά δόγματα. Όπως ο Άριος, ο Μακεδόνιος, οι Οικονομάχοι, ο Νεστόριος, αυτοί είναι αιρετικοί γιατί έχουν διαφορετική πίστη. Ο Πάπας, οι Προτεστάντες, οι Μονοφυσίτες, αυτοί είναι αιρέσεις. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι απειλοτριωμένοι ως προς την πίστη, έχουν δικά τους δόγματα διαφορετικά από τα δικά μας, αυτοί είναι οι αιρέσεις. Αιρέσεις μεν, και ο Οριγένης βεβαίως, πολύ μεγάλος αιρετικός, αιρετικός είναι. Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλοτριωμένους. Σχίσματα δε, τους διετίας την άση εκκλησιαστικάς και ζητήσιμα ή άσημα προς αλλήλους διενεχθέντες. Σχισματικοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί διετίας την άση εκκλησιαστικάς και ζητήματα ή άσημα προς αλλήλους. Εγώ δεν θα σας πω για τους παλαιομορολογίτες, γιατί εκείνοι λένε μας σχίσμα. Πάντως δεν είναι αίρεση, είναι άλλο πράγμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα παράδειγμα σχίσματος το οποίο μπορώ να σας πω και να το καταλάβετε είναι ότι η Εκκλησία της Βουλγαρίας όταν ανεκήρυξε κατά τη διάρκεια λίγο πριν από τον Μακεδονικό Αγώνα μόνη της τον εαυτό της αυτοκέφαλη χωρίς έγκριση είναι διετίας εκκλησιαστικάς για θέματα διοικητικά διετίας ή άσημα που γιατρεύονται δηλαδή όταν δεν είναι η αίρεση δεν γιατρεύεται αλλά όποιος κάνει σχίσμα αλλά έχει την ίδια πίστη, οι παλαιομορολογίτες έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Δεν διαφέρουν σε εμάς στην πίστη οι παλαιομορολογίτες, αλλά επειδή στη συνέχεια λέμε ότι έκαναν δικά τους θυσιαστήρια, δικές τους συνόδους, χώρισαν και υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί, θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά. Πάντως δεν είναι αίρεση, άλλο σχίσμα, άλλο αίρεση. Η αίρεση είναι όταν κανένας διαφέρει στην πίστη απειλοτριωμένη,
Ενώ σχίσμα είναι για κάποια αιτία εκκλησιαστική, για κάποιο θέμα διοικητικό που είναι ιάσιμο. Παρασυναγωγάς δε, και τι είναι η παρασυναγωγή? Η παρασυναγωγή είναι πολύ ελαφρότερο πράγμα, ούτε αίρεση ούτε σχίσμα. Παρασυναγωγάς δε, πώς? Καλά, καλά, θα δούμε. Παρασυναγωγάς δε τα συνάξεις τας παρά των ανυποτάκτων πρεσβυτέρων ή επισκόπων και παρά των απεδεύτων λαών γινωμένας. Παρασυναγωγή είναι αυτές οι συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται από ανυπότακτους πρεσβυτέρους ή επισκόπους ή γίνονται από τους απέδευτους λαούς, από λαϊκούς ακατήχητους. Δηλαδή, αν χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάποιοι πρεσβύτεροι κάνουν συγκεντρώσεις. Να σας πω ότι και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά τον κατηγόρησαν για παρασυναγωγή. Όταν στο Άγιον Όρος προσπαθούσε να καταπολεμήσει τον Πάτο και εμάς που μαζευόμαστε στην Γκαζέα, μας κατηγορούν και εμάς για παρασυναγωγή. Είμαστε οι ανυπότακτοι πρεσβύτεροι. Παρασυναγωγάς δε, τα συνάξεις, δεν υπάρχει αυτό, αυτό δεν στοιχειοθετείται όμως. Είναι ελαφρό. Ποιος θα αποδείξει πως είμαστε παρασυναγωγοί? Παρασυναγωγάς δε τα συνάξεις των παρά των ανυποτάκτων πρεσβυτέρων ή επισκόπων και παρά των απεδεύτων λαών γινωμένες. Ίον, και λέει εδώ, παραδείγματος χάρη, ή της εν πτέσματι εξεταστής απεσχέθη της λειτουργίας. Και υπάρχουν κάποιοι ιερείς στην κατηγορία αυτή. Κάποιοι οι οποίοι εξετάστηκαν για πτέσματα, για παραβάσεις, κλοπές, χρηματισμό, πορνίες, μοιχείες, ή της εν πτέσματι εξεταστής και τιμωρηθείς από τον Μητροπολίτη για κάποιο παράπτωμα. Επτέσματι εξεταστής απεσχέθη της λειτουργίας, τον απηγόρευσαν να λειτουργεί, τον έκαναν αργό. Αν όταν εμένα με έκαναν αργό για τα παραπτώματα που με κατηγόρησαν και έκανα σύναξη και λειτουργούσα μαζί σας, θα ήμουν παρασυνάγωγος. Διότι δεν ήμουν ανυπότακτος, ενώ με τιμώρησε η Σύνοδος με αργία, αν εγώ εξακολουθούσα να λειτουργώ και να έχω συναγωγή δική σας, θα ήμουν παρασυνάγωγος. Λέει το παράδειγμα λοιπόν. Και παρακάτω, για να δείτε πάλι, λέει, αιρέσεις δε ίον των Μανιχαίων, των Ουαλεντίνων, των Μαργιονιστών και αυτών τούτων των Πεπουζινών. Ευθύς γαρ περί αυτής της εις Θεών πίστεως εστίν η διαφορά. Η αίρεση λοιπόν έχει αμέσως μία διαφοροποίηση ως προς την πίστη. Αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος διαφέρει στην πίστη. Και δεν χρειάζονται όλα τα ανωτέρα, μιλάει για το βάπτισμα, ποιο βάπτισμα αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν λοιπόν, θα λέγαμε, τρεις παρεκτροπές εκκλησιολογικές. Είναι οι αιρέσεις, όταν έχουμε διαφοροποίηση σε θέματα πίστεως, δόγματος. Είναι τα σχίσματα, όταν έχουμε κάποια εγκλήματα εκκλησιαστικά ή άσημα που θεραπεύονται, δεν είναι σε θέματα πίστεως. Και παρασυναγωγή, όταν κάποιος για άλλους λόγους τιμωρείται και τούτης εξακολουθεί να έχει τη δική του την παρέα, ανυπότακτη ιερείς. Αυτές είναι οι τρεις εκκλησιολογικές εκτροπές. Τώρα, γιατί αισθάνθηκα την υποχρέωση να σας τα πω αυτά? Διότι, παρακαλώ, τώρα θα έρθουν τα ενδιαφέροντα. Διότι το μεγάλο θέμα το οποίο απασχόλησε την Σύνοδο της Κρήτης είναι αν μπορούμε να ονομάζουμε τους μονοφυσίτες, τους παπικούς, τους προτεστάντες, αν μπορούμε να τους ονομάζουμε εκκλησίες. Αφού είναι αιρέσεις, το πρώτο μεγάλο, η πρώτη μεγάλη εκκλησιολογική εκτροπή που σε βγάζει έξω από την εκκλησία είναι η αίρεση. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν? Και δεν έχουν και βάπτισμα, λέει παρακάτω ο Μέγας Βασίλειος. Όσοι είναι αιρετικοί δεν έχουν και βάπτισμα έγκυρο. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν αυτούς που είναι αιρετικοί και είναι εκτός της εκκλησίας και δεν έχουν βάπτισμα ούτε μυστήρια ούτε χάρη, πώς είναι δυνατόν να τους ονομάζουμε εκκλησίες? Έγινε λοιπόν στην Σύνοδο της Κρήτης ολόκληρη συζήτηση για το αν μπορούμε αυτούς τους αιρετικούς, τους μονοφυσίτες, τους παπικούς, τους προτεστάντες να τους ονομάζουμε εκκλησίες. Τόλμησε κανείς να τους πει αίρεση? Το φαντάζεστε να συνέρχεται μία σύνοδος μετά από τόσους αιώνες πανορθόδοξη και να διστάζει να πει αίρεση?
Τα κείμενά μας είναι γεμάτα από καταδίκες αιρέσεων. Μας κάνουν τόσες διευκρινήσεις οι πατέρες για το τι είναι αίρεση. Ο Μέγας Βασίλειος λέει αίρεση είναι αυτός, αίρεση είναι εκείνος, αίρεση είναι εκείνος. Και οι δικοί μας όχι απλώς δεν τολμούν να πούν ότι ο παπισμός είναι αίρεση ή ο μονοφυσιτισμός ή ο προτεσταντισμός, αλλά επιπλέον τους κάνουν και εκκλησίες. Μετά στο τέλος Μαρία. Υπάρχει πολύ σημαντικό σήμερα θέμα. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο σας παρουσίασα σύντομα αυτούς τους κανόνες, θα επανέλθουμε σε θέματα ερμηνευτικά του 15ου κανόνος, είναι διότι μας απασχολεί τι θα κάνει τώρα η ιεραρχία μας μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα συνέλθει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είχε ορίσει να συζητήσει το θέμα της Συνόδου της Κρήτης αρχές Οκτωβρίου, αλλά επειδή προέκυψε το μάθημα των θρησκευτικών, καλύφθηκε η συζήτηση με το μάθημα των θρησκευτικών και δεν έμεινε χρόνος να συζητηθεί το θέμα της εγκρίσεως ή της απορρίψεως της Συνόδου της Κρήτης. Μερικοί μάλιστα θεώρησαν, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό, ότι επίτηδες δόθηκε τόση πολύ μεγάλη σημασία στο μάθημα των θρησκευτικών για να μην συζητήσουμε το θέμα της Συνόδου της Κρήτης. Είπαν μερικοί. Τι μας ενδιαφέρει τώρα εμάς να κάνει η ιεραρχία μας? Μας ενδιαφέρει η ιεραρχία η οποία θα συνέλθει μεθαύριο να μείνει στην απόφαση την οποία είχε πάρει πρώτη συνόδου. Πρώτη συνόδου η ιεραρχία μας είχε πάρει απόφαση και στη σχετική παράγραφο του κειμένου της συνόδου όπου ονομάζονταν αυτές οι αιρέσεις εκκλησίες να μην ονομάζονται εκκλησίες, να ονομάζονται χριστιανικές κοινότητες. Έλεγε το κείμενο ότι αναγνωρίζουμε την ιστορική ύπαρξη των λοιπόν χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Και αντέδρασαν πολύ σωστά, ομόφωνα σχεδόν αντέδρασε η εκκλησία, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και πολλοί άλλοι αρχιερείς από άλλες εκκλησίες και είπαν δεν είναι δυνατόν να ονομάζουμε τις αιρέσεις εκκλησίες. Αντί εκεί λοιπόν που λέμε αναγνωρίζουμε την ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, προτάθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος, εκεί να λέμε όχι αναγνωρίζουμε, που είναι η αποδοχή και η έγκριση, αλλά γνωρίζουμε γνωσιολογικά, γνωρίζουμε την ύπαρξη άλλων χριστιανικών κοινοτήτων και ομολογιών. Και πήγε με ομόφωνη απόφαση η ομάδα μας των 24 μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, πήγε με ομόφωνη απόφαση κάτω στην Κρήτη να περάσει αυτήν την τροποποίηση, να μην λέμε εκκλησίες. Ξέρετε ότι έγινε χαμός. Και ο λόγος για τον οποίο σήμερα σας είπα ότι θα σας παρουσιάσω κάποια σημαντικά στοιχεία εδώ είναι διότι αυτές τις ημέρες μου ήρθε από το ταχυδρομείο το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας. Όπως το κείμενο αυτό, στο περιοδικό αυτό ο Απόστολος Βαρνάβας της Εκκλησίας της Κύπρου δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που ενέκρινε η Σύνοδος και που υπεγράφησαν από τους προκαθημένους. Νιώθει την ανάγκη εδώ στην εισαγωγή της δημοσιεύσεως των κειμένων να κάνει μία αναφορά στις εργασίες της Συνόδου ένας από τους μετέχοντας Κυπρίους αρχιερείς, ο επίσκοπος Πάφου Γεώργιος. Και μας κάνει μία αναφορά για το τι έγινε εκεί. Θα σας διαβάσω τώρα και θα καταλάβετε πώς μας τα παρουσιάζει εδώ και τι έγινε σε αυτήν την Σύνοδο. Και βάσει αυτού να δούμε τι περιμένουμε από την ιεραρχία μας και τι πρέπει να κάνει η ιεραρχία μας. Μακάρι να πρόφαινα να γράψω ένα κείμενο να το διαβάσουν πριν πάνε στην ιεραρχία οι επίσκοποι μας. Αν δίνουν σημασία στα κείμενα αυτά και όσο τα γράφουμε. Κάποιοι καλοπροαίρετοι μπορεί να δώσουν. Δέστε λοιπόν τι λέει για το συγκεκριμένο. Σημειωτέων πως το κείμενο αυτό, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, ενώ είναι το κείμενο της καρδιάς της Συνόδου, το άφησαν τελευταία, ώστε να μην έχουν χρόνο και βιαστικά να τα περάσουν. Όπως κάνουν συνήθως σε συνόδους. Δέστε λοιπόν τι μας λέει τώρα εδώ. Ο επίσκοπος Πάφου Γεώργιος. Αφού προηγουμένως μας λέει δυστυχώς την τελευταία στιγμή, τι δυστυχώς, ευτυχώς, μακάρι να μην πήγαινε κανένας,
Δυστυχώς την τελευταία στιγμή 4 από τις 14 αυτοκέφαλες εκκλησίες και συγκεκριμένα οι εκκλησίες Αντιοχίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας δεν συμμετέσχουν στη Σύνοδο και κάνει το λάθος ένας αρχιερεύς να κατακρίνει αυτές τις εκκλησίες αποδίδοντάς τους κακά κίνητρα. Δηλαδή εφόσον ευλογημένε με αυτές τις εκκλησίες μελλοντικά θα συνεργαστείς για άλλα θέματα. Γιατί τις καρφώνεις και σε επίσημο περιοδικό. Λέει λοιπόν, οι λόγοι παρά τις αιτιάσεις που προβλήθηκαν ήσαν πολιτικοί. Δεν ήταν θεολογικοί οι λόγοι για τους οποίους δεν πήγαν αυτές οι εκκλησίες. Μπορώ να το πω εγώ, να το πεις εσύ. Δεν το λέει ένας επίσκοπος σε επίσημο περιοδικό ότι για πολιτικούς λόγους δεν πήγαν οι τέσσερις εκκλησίες. Και δεν έχει σχέση ούτε με τα θέματα ούτε με τις αποφάσεις που είχαν ήδη γίνει δεκτές και προς υπογραφή. Και από τα κείμενα που εξέδωσαν αυτές οι εκκλησίες προκύπτει ότι οι λόγοι ήταν θεολογικοί και εκκλησιολογικοί και όχι πολιτικοί. Αφού λοιπόν μας παρουσιάζει στη συνέχεια πώς κύλησαν όλες οι ημέρες και ποια θέματα συζητήθηκαν, έρχεται και στο θέμα το περιμάχητο. Λέει λοιπόν, την 5η 23 Ιουνίου τελείωνε Σάββατο η Σύνοδος. Τις προηγούμενες μέρες τις κατενάλωσαν στα άλλα θέματα και την 5η 23 Ιουνίου θα τελείωνε Σάββατο. Είχαν δηλαδή να συζητήσουν την 5η και την Παρασκευή. Το σπουδαίο αυτό, το πιο σπουδαίο κείμενο. Την 5η 23 Ιουνίου στις πρωινές συνεδριάσεις της η Σύνοδος ασχολήθηκε με το κείμενο «Η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση». Όχι, αυτό είναι την Πέμπτη ακόμη, δεν είναι αυτό. Ναι, στις 5:30 την Πέμπτη το απόγευμα. Στις 5:30 συνήλθε και πάλι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και άρχισε τη μελέτη του τελευταίου κειμένου με τον τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο», το οποίο προβλεπόταν ότι θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Περίμεναν και αυτοί. Και αφού προέβλεπαν πως θα πολλές συζητήσεις, γιατί δεν είναι πιο πολύ χρόνο. Ας έκαναν μια εβδομάδα ακόμη. Η Β' Βατικάνια κράτησε 2 χρόνια. Η Φεράρα Φλωρεντία 3 χρόνια. Τι θα γινόταν αν έδιναν ακόμη 2-3 μέρες για να το συζητήσουν. Στο τέλος με το ζόρι δεν τελείωσαν και ζήτησαν υπογραφές. Μετά από την ανάγνωση του κειμένου ξεκίνησε η κατά παράγραφο ανάγνωση και συζήτησή του. Οι πρώτες 5 παράγραφοι εγκρίθηκαν χωρίς καμιά ιδιαίτερη δυσκολία. Ήταν όντως καλές παράγραφοι. Στην 6η παράγραφο του κειμένου, όπου αναφερόταν «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, μη ευρισκομένων εν κοινωνία με ταυτής», άρχισαν οι ενστάσεις από μερικούς. Δέσε το υποτιμητικό από μερικούς. Αντί να πει μερικοί αδελφοί, μερικοί σύνεδροι, άρχισαν οι ενστάσεις από μερικούς, σαν αυτοί οι μερικοί να είναι ξένοι. Άρχισαν οι ενστάσεις από μερικούς, παράξενοι. Άρχισαν οι ενστάσεις από μερικούς, οι οποίοι αρνούνταν τον χαρακτηρισμό εκκλησία για τους ετεροδόξους. Πολύ καλά κάνουν. Στη Σύνοδο κατετέθησαν για απόκρουση των ενστάσεων και μας λέει εδώ ότι πήραν το λόγο μερικοί και είπαν γιατί αποκρούεται τον όρο Εκκλησία, αφού τον βρίσκουμε τον όρο Εκκλησία και μνημόνευσαν κάτι από το Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Νεκτάριο και τα λοιπά από τα ευχολόγια, και θεωρεί παρά την ξεκάθαρη διαχρονική θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο πιο πάνω θέμα, δηλαδή ότι η θέση της Εκκλησίας ονομάζει και αυτούς Εκκλησίες. Λάθος. Παρά την ξεκάθαρη διαχρονική θέση της Εκκλησίας στο πιο πάνω θέμα, μερικά μέλη της Συνόδου από τις Εκκλησίες Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου και Ελλάδος επέμειναν στις θέσεις τους ότι πρέπει να φύγει ο όρος Εκκλησία. Αυτό είναι συνοδικό κείμενο. Ακόμη και αν κάποιος στα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου ή στον Ανδρούτσο ή στον Τρεμπέλα ή σε θεολόγους βρίσκουμε τον όρο Εκκλησία από συνήθεια, θα δείτε, θα σας διαβάσω μια γνώμη που είναι καταπέλτης του γέροντα Θεοκλήτου Διονυσιάτη. Προσαρμοστήκαμε, λέει, και τις λέμε από συνήθεια εκκλησίες, αλλά αυτό είναι λάθος.
Και το λάθος τώρα πάτε να το πείτε ότι είναι ξεκάθαρη θέση της Εκκλησίας. Διακόπησαν λοιπόν στις 7.30 το βράδυ της Πέμπτης για την επομένη. Την επομένη Παρασκευή 24 Ιουνίου μετά από τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Γωνιάς για την εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου κτλ. Μεταξύ των ωρών 9 και 30 και 12 έφαγαν πάλι όλο το πρωινό. Οι προκαθήμενοι με δύο αρχιερείς των εκκλησιών τους εξέτασαν υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου και ενέκριναν τόσο την εγκύκλιο όσο και το μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Πάει και το πρωινό της Παρασκευής. Στις 12 συνεχίστηκε στην Ολομέλεια της Συνόδου η συζήτηση για την παράγραφο 6 του εποεξέταση κειμένου. Οι ενστάσεις μεμονωμένων μελών της Συνόδου δεν είχαν μεγάλη σημασία. Δέστε αρχιερέα. Οι ενστάσεις μεμονωμένων μελών της Συνόδου δεν είχαν μεγάλη σημασία. Και δέστε τώρα γιατί δεν είχαν σημασία. Γιατί κάθε εκκλησία στη Σύνοδο διέθετε μια ψήφο. Και εφόσον σε όλες τις μετέχουσες εκκλησίες η συντριπτική πλειοψηφία τασόταν υπέρ του κειμένου, δεν υπήρχε κίνδυνος απόρριψής του. Είχαν εξασφαλίσει αυτοί. Δηλαδή επειδή ψήφιζε μόνον ο Αρχιεπίσκοπος, όσες γνώμες μεμονωμένες και όσες ενστάσεις και άγενόταν, δηλαδή δεν τρέπονται που το λένε κιόλας. Δεν έχει καμιά σημασία, λέει. Δεν είχαν μεγάλη σημασία οι ενστάσεις, γιατί αφού ο Αρχιεπίσκοπος θα ψήφιζε, τι νόημα είχαν οι ενστάσεις. Αυτή είναι σύνοδος Αγία και Μεγάλη. Εμπλοκία τώρα, ακούστε το ζουμί είναι εδώ. Και μακάρι να τα ακούσουν αυτά οι αρχιερείς μας. Τηλεφώνησα κάποιους θες και τους είπα, αν σας ήρθε κάποιος αρχιερείς, αν σας ήρθε το τεύχος, διαβάστε το. Να ξυπνήστε, δεν είπα έτσι. Ευγενικά. Δεν είμαι τόσο ελευθερόστομος όσο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λοιπόν, παρακαλώ. Εμπλοκή σημειώθηκε όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ζήτησε τον λόγο και ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεσμεύεται με ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας της να μην δεχθεί τον όρο Εκκλησία για τους ετεροδόξους. Σηκώθηκε ο Ιερώνυμος και λέει δεν μπορούμε εμείς. Έχουμε ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας. Ωραία, αλλά να δεις μετά τι έγινε το ωραία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σηκώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος, λέει ό,τι και να λέτε εσείς τώρα, εμείς έχουμε ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας να μην δεχθούμε τον όρο Εκκλησίας μέσα στο κείμενο για τις αιρέσεις. Αιρέσεις, σχίσματα, παρασυναγωγές. Τα επιχειρήματα που εξετέθησαν πιο πάνω προσέκουραν στο ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την απόφαση της ιεραρχίας. Αυτά δηλαδή που τους είπαμε εμείς ότι χρησιμοποιείται ο όρος Εκκλησία, αυτοί είπαν μα έχουμε απόφαση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την απόφαση της ιεραρχίας. Στο ερώτημα ποια είναι η ελευθερία των μελών της Συνόδου, όταν δεν μπορούν ανάλογα με την πορεία των συζητήσεων να μεταβάλουν γνώμη, και αυτό είναι πονηρό επιχείρημα, διότι αν ήταν παρόντες όλοι οι επίσκοποι, όπως έπρεπε, θα συνεννοούνταν όλοι οι επίσκοποι. Τώρα έλειπαν οι περισσότεροι. Και το είπε ο Ιερώνυμος. Λέει λοιπόν, στο ερώτημα ποια είναι η ελευθερία των μελών της Συνόδου όταν δεν μπορούν ανάλογα με την πορεία των συζητήσεων να μεταβάλουν γνώμη, αυτό τυπικά είναι σωστό. Ακούς τις συζητήσεις και αλλάζεις γνώμη. Αλλά οι άλλοι δεν ήταν εκεί για να ακούσουν και να αλλάξουν γνώμη. Οι παρόντες άλλαξαν γνώμη. Δεν άλλαξαν. Τους άλλαξαν τη γνώμη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών επέμενε ότι εδώ είμαστε 25, εκεί στην Αθήνα είναι άλλοι 55. Για να ξέρετε τι έγινε. Δεν μπορώ να πάω πίσω και να πω ότι παρήκουσα την απόφασή μας. Είπε ο Ιερώνυμος. Πολύ ωραία. Εγώ όταν τα πληροφορήθηκα αυτά, τα πληροφορήθηκα, πέταξα από τη χαρά μου. Πληροφορήθηκα μόλις έγιναν αυτά. Το βράδυ της Παρασκευής. Λέω δόξα τω Θεώ. Δεν θα είχαμε ούτε κίνδυνο διακοπής μνημοσύνου, ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος μένει στη θέση της εκεί. Ακούστε τώρα και παλικαριές εκ του αντιθέτου, αρνητικές παλικαριές. Μπροστά στην αιμονή της Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς επιχειρήματα στη θέση της, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
αφού πήρε τον λόγο, είπε σε έντονο ύφος, παλικαριά, δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι στα χέρια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να προχωρήσουμε. Και ζήτησε, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να πάρουν απόφαση, 25 και ο Αρχιεπίσκοπος, να συνεννοηθούν με την ιεραρχία τους, με τους άλλους 55, προσβλητικότατη στάση, ώστε να πάρουν τη συγκατάθεσή τους. Και το βράδυ εκείνο, μέχρι την άλλη μέρα του Σαββάτου, όπως μάθαμε, έγινε πολύ μεγάλο παρασκήνιο και ασκήθηκαν πολλές πίεσεις. Παρά την θετική στάση, αυτό είναι πολύ καλό σημάδι, παρά τη θετική στάση του Πατριάρχη Σερβίας υπέρ του κειμένου, να προχωρήσει δηλαδή, ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος και ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος πρότειναν αναβολή του θέματος και να μείνει η Σύνοδος ανοιχτή. Αφού έχουμε τόσες εντάσεις, αφήστε το θέμα, θα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Είπαν, εγκρίθηκαν τα άλλα 5 θέματα, ας μείνει αυτό σε μια άλλη χρονική στιγμή. Όπως και η Β' Βατικάνια Σύνοδος έγινε τηματικά σε διάφορες περιόδους. Αφού δεν συνεννοούμαστε εδώ και έχουμε εντάσεις, αφήστε το θέμα αυτό. Ο Παναγιώτατος, ο Βαρθολομαίος, ήταν κατηγορηματικός. Η Σύνοδος τελειώνει την Κυριακή. Διακόπηκαν λοιπόν στις 7:30 οι εργασίες της Συνόδου με έκκληση όλων προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, όπως συσκεφθεί με την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, και έλθει την επομένη το πρωί το Σάββατο με πρόταση η οποία να έρει το αδιέξοδο. Άντε να ήμουν εγώ εκεί να σηκωθώ και να φύγω, όπως έφυγαν από τη Φεράρα Φροντία. Το πρωί του Σαββάτου, 25 Ιουνίου, με την επανέναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση για άρση του αδιεξόδου. Συμβιβαστική πρόταση. Κολοτούμπα. Στην πρόταση του κειμένου, η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών, προτάθηκε η αντικατάσταση της λέξης ύπαρξης με τη λέξη ονομασία. Δηλαδή, λέει το κείμενο τώρα, αναγνωρίζουμε την ιστορική ονομασία εκκλησιών, άλλων εκκλησιών. Ναι, ονομάζουμε ονομασία, σου ονομάζουμε εκκλησίες. Τώρα δέστε, παρόλο που η πρόταση αποδυνάμωνε το κείμενο, ο Κύπριος ήθελε να μείνει όπως ήταν. Παρόλο που η πρόταση αποδυνάμωνε το κείμενο, έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την έγκριση και του τελευταίου κειμένου, πράγμα που επετεύχθη στις 2 μεταμεσημβρίες του Σαββάτου. Στις 2 έως 2 και 3 και 30 αναγνώστηκε τόσο ο εγκλήσιος. Και μετά, επειδή δεν προλάβαιναν, τους καλούσαν, λέει, στην εκκλησία να υπογράψουν τα κείμενα. Δεν είχαν χρόνο ούτε να υπογράψουν, χωρίς καν να δουν τα κείμενα. Επειδή λοιπόν είδαμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είχε πάρει μια ομόφωνη απόφαση να μην κάνει δεκτό τον χαρακτηρισμό των αιρέσεων ως εκκλησία, και ήταν μια πολύ σωστή ομόφωνη απόφαση, τώρα έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος στην ιεραρχία του και θα ζητήσει την επικύρωση τη στάση ως του στην Κρήτη. Τι περιμένουμε? Να σας πω εγώ τι περιμένουμε. Παρακαλώ, δύο είναι οι ελπίδες. Μία απεσιόδοξη και μία, όχι καθ' ολοκληρία αισιόδοξη, κάπως αισιόδοξη. Η μία απεσιόδοξη προοπτική είναι στην πλειοψηφία της ιεραρχία να επικυρώσει και να επικροτήσει τη στάση του Αρχιεπισκόπου και να δεχθεί το ετερόδοξες εκκλησίες ότι αναγνωρίζει την ονομασία
των ετεροδόξων εκκλησιών. Για να μην έρθουν σε σύγκρουση με τον Αρχιεπίσκοπο, να πούν, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, είναι στη σύνοδο μέσα, πρέπει να υποχωρείς, όταν υπάρχει άλλη άποψη, δεν θα μένεις στην άποψή σου, θα βρουν. Και θα καλύψουν τον Αρχιεπίσκοπο. Και θα εγκριθεί και το κείμενο αυτό από την δική μας ιεραρχία. Οι άλλοι, οι αισιόδοξοι, όχι καθ' ολοκληρία άποψη, γιατί λέω όχι καθ' ολοκληρία, διότι καθ' ολοκληρία αισιόδοξη άποψη θα ήταν να απορριφθεί παντελώς η Σύνοδος, να ακυρωθεί η Σύνοδος. Και όπως συνεκλήθηκε, όπως ψήφισαν και επειδή παρέσκαν όχι όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι, δεν είναι Σύνοδος αυτή. Πρώτη φορά γίνεται τέτοια Σύνοδος. Έπρεπε να απορριφθεί όλη η Σύνοδος. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο το γράψαμε και στο κείμενό μας αυτό, την ανοιχτή επιστολή που υπογράψατε. Ότι τουλάχιστον το κείμενο αυτό των σχέσεων με τους ετεροδόξους που πρότεινα να αναβληθεί, τουλάχιστον αυτό να μην γίνει δεκτό. Διότι αυτό είναι η καρδιά της Συνόδου. Δηλαδή, αν η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν φτάσει στο σημείο και δεν πρόκειται να φτάσει, να απορρίψει όλη τη Σύνοδο, αφού μετήχε στη Σύνοδο επισήμως. Τουλάχιστον επειδή πήραν απόφαση ομόφωνα η ιεραρχία να κρατήσουν, να απαλείψουν τον όρο εκκλησίες, τουλάχιστον να πούν ότι αφού δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας από την Σύνοδο, εμείς δεν αναγνωρίζουμε το κείμενο αυτό. Και να ισχύσει αυτό που πρότειναν και η σερβική αντιπροσωπεία, και ακούω τώρα ότι και κάποιοι δικοί μας αρχιερείς προσανατολίζουν προς τη λύση αυτή, δηλαδή να θεωρηθεί πως το κείμενο αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτησή του, και να το αφήσουν για μια ουσιαστικώς να απορρίψουν το κείμενο αυτό. Αυτό προτείνουμε και εμείς στο κείμενο μας, τουλάχιστον να μην γίνει δεκτό το κείμενο αυτό όπου αναγνωρίζουμε τις αιρέσεις ως εκκλησίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η ιεραρχία η οποία θα γίνει, και αυτό σήμερα θεώρησε είναι σχετικό με τον 15ο κανόνα. Είχα σκοπό σήμερα εδώ, θα το αφήσουμε για το άλλο μάθημα, επειδή την προηγούμενη Κυριακή σας παρουσίασα τις απόψεις των δύο αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αυροσίου Ελευθερουπόλεως και του Αυγουστίνου Καντιώτη, για την διακοπή του μνημοσύνου με βάση τον 15ο κανόνα, να τα κρατήσετε αυτά. Την επόμενη Κυριακή θα κλείσουμε σήμερα εδώ. Την επόμενη Κυριακή θα σας παρουσιάσω τις θέσεις του Αγίου Όρους παλιά για την διακοπή του μνημοσύνου, διότι τώρα δυστυχώς δεν έχουμε θέση. Τώρα φοβόμαστε, διστάζουμε να πάρουμε θέση. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν για να έχετε μία εικόνα ότι δεν είναι απλό θέμα το θέμα της διακοπής του μνημοσύνου, και ότι αν η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος επικυρώσει τα κείμενα της Συνόδου όπως είναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνει δεκτή έστω και αυτή η τουλάχιστον απόρριψη του κειμένου όπου αποκαλούνται οι αιρέσεις εκκλησίες, έχουμε πρόβλημα σοβαρό, δογματικό. Γίνεται δεκτή η αίρεση του οικουμενισμού, οι οικουμενιστικές εκκλησίες, παπισμός, προτεσταντισμός, μονοφυσιτισμός, γίνονται δεκτές ως εκκλησίες. Δύο από τους αρχιερείς, ο Ναυπάκτου και ο Κυθιερών, έχουν γράψει κείμενα μετά από την Σύνοδο, στα οποία κείμενα λένε ότι η Σύνοδος αναγνώρισε εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς. Εγώ μπορώ να σας το πω αυτό, να σας το κατοχυρώσω με χίλια άλλα επιχειρήματα. Θα σας το πω όμως την άλλη Κυριακή και με κάποια επιχειρήματα πατέρων, ιδιαίτερα αυτό του Θεοκλήτου Διονυσιάτου, για το ότι τι μας λένε ότι ο Ανδρούτσος και ο Τρεμπέλας και κάπου ο Μέγας Βασίλειος είπαν εκκλησίες τις αιρέσεις. Εδώ είναι συνοδικό κείμενο. Σε συνοδικό κείμενο μπορούμε να λέμε τις αιρέσεις εκκλησίες. Και λέει ο Γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης ότι αυτό έχει ένας όρος, λέει, τον οποίο τυπικά χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας γλώσσα, αλλά δεν μπορεί να περάσει μέρα σε συνοδικό κείμενο. Ακούστε το, ας σας το πω. Και να έχετε επιχειρήματα. Λέει, το γράφει αυτό το 69 ο Γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης, από τις μεγαλύτερες θεολογικές και μοναστικές μορφές του περασμένου αιώνα. Λέει, το 69, όταν έγινε η διακοπή μνημοσύνου. Αλλά πρέπει αμέσως και ευθέως να διευκρινιστεί ότι ομιλούντες περί εκκλησιών ανατολικών και δυτικών, ανατολική εκκλησία, δυτική εκκλησία, έτσι τα μαθαίναμε κι εμείς, Αναστάση. Λέγαμε δυτική εκκλησία, ανατολική εκκλησία, το λέγαμε. Δεν επιχείρημα αυτό. Λέει λοιπόν ο Θεόκλητος ότι ομιλούντες περί εκκλησιών ανατολικών και δυτικών,
μεταχειριζόμεθα γλώσσαν προσαρμογής εις μίαν νοοτροπίαν πεπλανημένην. Είναι πεπλανημένη αυτή η νοοτροπία να κάνει λόγο για ανατολικές εκκλησίες και δυτικές εκκλησίες. Και προσαρμοστήκαμε κι εμείς σε αυτή την νοοτροπία. Διότι δεν υπάρχει μία εκκλησία. Ήτις συγκροτείται από τα σύνδη γνωστά τοπικάς εκκλησίας ως Ορθοδόξους εκκλησίας. Εκτός της Ορθοδόξου εκκλησίας, ελεγόμενα ανατολικέ ή δυτικέ, μονοφυσίτες και παπικοί και προτεστάντε, αποτελούν αιρετικά αθροίσματα. Άντε, διαβάστε και λίγο. Δυστυχώς Κύπροι θεολόγοι και επίσκοποι είναι αιρετικά αθροίσματα, μικρά ή μεγάλα σώματα νοσούντα ποικίλως και άλλα εντελώς νεκρά, αρρωστημένα σώματα είναι. Και τους κάνετε εσείς εκκλησίες και με επίσημη συνοδική απόφαση. Και μόνο αυτό εδώ, και υπάρχουν του κόσμου τα άλλα κείμενα αγιορητικά και πατερικά που κατακρινίζουν αυτήν την στάση μερικών έξυπνων. Μερικοί δικοί μας καθηγητές βρήκαν αυτά τα επιχειρήματα και δική μας θεολογική σχολή. Ότι μα και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Νεκτάριος της λέει η Εκκλησία. Και αν της λέει ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι που σπούδασαν κι αυτός σε θεολογικές σχολές, το λέει προσαρμόστηκε σε μια νοοτροπία. Και εμείς στις θεολογικές σχολές, και εγώ και οι θεολόγοι, όλοι λέγαμε η Δυτική Εκκλησία. Είναι πεπλανημένη η νοοτροπία όμως αυτή. Θα την περάσουμε λοιπόν και μέσα σε συνοδικό κείμενο, αυτήν την νοοτροπία. Αυτά λοιπόν.